Αβεβαιότητα υπάρχει ως προς το αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλει η ομάδα προμηθευτών των υπεραγορών Ορφανίδης για τη διάσωση και διαχείριση της εταιρείας μέσω της λειτουργίας 16 υπεραγορών με την επωνυμία Νέα Εποχή Ορφανίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, δεν κατέστη δυνατό μέχρι στιγμής να εξευρεθούν προμηθευτές που έχουν να λαμβάνουν ποσά υψους 50 εκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία Ορφανίδης, ώστε να συμμετάσχουν στην όλη προσπάθεια. Συγκεντρώθηκαν μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που επιβεβαίωσε στον Αντένα ο νομικός σύμβουλος της ομάδας των προμηθευτών, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν τη διαχείριση της εταιρείας, Κυριάκος Κούσος. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά είναι γεγονός ότι η ανταπόκριση η οποία υπήρξε μέχρι σήμερα δεν επιτρέπει τη συνέχιση, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Γίνονται επαφές και με άλλους προμηθευτές και με τις τράπεζες, αλλά οφείλω να πω ότι οι εξελίξεις δεν είναι αισιόδοξες. Οι προσπάθειες για συγκέντρωση του ποσού θα συνεχιστούν μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, ώστε να αποφευχθεί το λουκέτο στην εταιρεία. Εάν δεν επιτευχθεί ο στόχος, τότε θα διοριστεί διαχειριστής από πλευράς τραπεζών, ο οποίος θα αναλάβει την πώληση ή ενοικίαση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε ενδιαφερόμενους από την Κύπρο και το εξωτερικό.